Καταρχήν να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γυναικών Φαρκαδόνας για την τιμή και φυσικά όλους όσους συμμετέχουν και διοργάνωσαν. Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια εκδήλωση, γιατί και εγώ έχω την καταγωγή μου από τη Φαρκαδόνα, εδώ βαπτίστηκα, σε αυτή την εκκλησία. Η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε αρκετά τι είδους ανακοινώσεις θα κάνουμε σε μια τέτοια εκδήλωση. Σκέφτηκα να μιλήσω για τις κληρονομιές που έχει αφήσει το 1821. Θέλω να φέρω, είναι το παράδειγμα της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και ειδικότερα στη μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση, το ΕΑΜ, το οποίο ιδρύθηκε πριν 80 χρόνια στις 27 Σεπτεμβρίου, κλείνονται σε δύο μέρες τα δύο χρόνια. Από την έναρξη του πολέμου, το 1821 μπήκε στη ζωή των ανθρώπων. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε τη δεύτερη στροφή από το περίφημο ποίημα του Κωστή Παλαμά. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με το αθάνατο, κρασί του 21. Όλοι γνωρίζουμε τα δύο υποβρύχια, τον Παπανικολή και τον Λάμπρο Κατσόνη, τα οποία αγωνίστηκαν και βύθισαν ιταλικά καράβια φέροντας τις ονομασίες των αγωνιστών. Όλοι έχουμε δει τις γελιογραφίες, τις οποίες το τσαρούχι και η φουστανέλα συμβολίζουν τον αγώνα των πολεμιστών στα αλβανικά βουνά, μιλώντας για τις δυσκολίες που συναντούσαν οι Ιταλοί, τη βροχή από τα τσαρούχια την οποία δεχότανε. Έτσι, το 1821 έγινε από την αρχή του πολέμου οδηγός. Και μετά όμως την κατάκτηση, μετά το 1941, το καλοκαίρι, όταν η Ελλάδα κατακτήθηκε, άρχισαν να δημιουργούνται αυτόνομες μικρές ομάδες αντιστασιακές, οι οποίες είχαν σαφή αναφορά στο 1821. Άλλες ονομαζόταν Φιλική Εταιρεία, άλλες Νέα Φιλική Εταιρεία, άλλες πιο χαρακτηριστική η οργάνωση Μπουμπουλίνα με την ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, οι οποίες είτε συνέχισαν αυτόνομα την πορεία τους, είτε αργότερα ενσωματώθηκαν σε άλλες οργανώσεις όπως το ΕΑΜ, ο ΕΔΕΣ κτλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ένοπλη αντιστασιακή προσπάθεια παρατηρείται το καλοκαίρι μόλις το 1941 με πρωτοβουλία του τότε Μακεδονικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν θέλω να μείνω στις δράσεις αυτές. Το συμβολικό είναι όμως ότι ιδρύονται δύο αντιστασιακές οργανώσεις, η μία στο Κυλκής, η οποία ονομάζεται Οδυσσέας Ανδρούτσος, και η άλλη στις Αίρες, η οποία ονομάζεται Αθανάσιος Διάκος. Η ανάγκη να πάρουν δύναμη από τους αγωνιστές του 1821 είναι κάτι παραπάνω. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγήκαν στο βουνό στην Εθνική Αντίσταση δεν είχαν ιδέα από τα πολεμικά γεγονότα. Οι περισσότεροι ήταν δάσκαλοι, ήταν φοιτητές, ήταν αγρότες. Ο τίτλος του καπετάνιου ήρθε από τον λαό, να το πω έτσι, για να επιστεγάσει την δράση τους. Όταν η αντίσταση αρχίζει να μεγαλώνει, τα μεγάλα εθνικά γεγονότα γίνονται και αιτίες αντίστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 25η Μαρτίου του 1942, όταν οι φοιτητές βγαίνουν να κάνουν διαδήλωση και χτυπιούνται με τα στρατεύματα κατοχής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, το περίφημο απόσπασμα «Η Μεγάλη Έξοδος» στο Άξιον Εστί, αυτό ακριβώς περιγράφει.
την διαδήλωση των φοιτητών της 25 Μαρτίου του 1942 και την επόμενη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πάλι με πρωταγωνιστές τους φοιτητές και τα μηχανοκίνητα τάγματα. Τα μηχανοκίνητα τάγματα της αντίστασης ήταν οι ανάπηροι στα καροτσάκια, οι οποίοι πήγαιναν πρώτοι στις διαδηλώσεις, στεφάνωσαν και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη αγωνιστές, πρωτομές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Βέβαια, όσο η αντίσταση και ειδικά στο ΕΑΜ και ειδικά εδώ στη Θεσσαλία θα γίνει πιο οργανωμένη, αρχίζει και εμφανίζεται και μια καλλιτεχνική, να το πω έτσι, έκφραση. Αυτό φαίνεται στα τραγούδια. Είναι μερικά αντάρτικα τραγούδια τα οποία είναι γνωστά σε όλους. Στο Βροντάι ο Όλυμπος αναφέρεται ότι ο Γοργοπόταμος στέλνει στην Αλαμάνα περήφανο χαιρετισμό, προσπαθώντας να συνδυάσει αυτά τα δύο γεγονότα. Να κάνω μια παρέκκληση. 1943 έγραψε ένα θετικό έργο να ξαναζήσει το 21 και ξεσήκωσε τόσο τους αντάρτες στην Ήπειρο που πάλι ο καπετάν Κόζακας του ζήτησε να κάνει μια θεατρική ομάδα προκειμένου να πηγαίνει στα χωριά και στις αντάρτικες ομάδες για να κάνει θεατρικές παραστάσεις και να τους ενθαρρύνει. Εδώ στη Θεσσαλία ο μεγάλος θεατράνθρωπος ο Βασίλης Ρώτας έκανε μια πολύ σημαντική θεατρική ομάδα και όργωσε και αυτό στα χωριά της Θεσσαλίας, κυρίως των βουνών των απελευθερωμένων περιοχών. Έτσι προσπαθεί η αντίσταση να συνδεθεί με το 1821 και αργότερα γίνεται και ένα βήμα παραπάνω. Προσπαθεί να θεωρήσει την Εθνική Αντίσταση ως όχι απλά συνέχεια αλλά και ολοκλήρωση του 1821. Δεν χρειάζεται να διαβάσω τα κείμενα. Ακρίτας ή ταρματολός, αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Σε αυτές τις μέρες που περνάμε τις δύσκολες, ίσως αυτή η στίχη να μην είναι απλά αναμνήσεις ενός ενδόξου παρελθόντος, αλλά ίσως να είναι και ο δρόμος για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ξηρά τα χαρά και μαλαμά.
Βασίλη.